Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην ποδοσφαιρική μας παρέα. Ο Αλφα στον αγώνα που προσφέρει ο ΠΑΠ θα σας μεταφέρει όλη τη δράση από το στάδιο Αλκαζάρ, όπου Λάρισα και Παναθηναϊκός θα συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα σε 3-24 ώρα. Μετά δηλαδή το 3-1 υπέρ των πράσινων την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η τέταρτη στροφή των play-off αποκτά τεράστια σημασία, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, αφού όπως και να το δει κανείς, το Champions League περνάει από εδώ, από την Λάρισα. Η νίκη σήμερα αποτελεί μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, η ΑΕΛ φαντάζει αδιάφορη, μπορεί να φαντάζει αδιάφορη για αρκετούς λόγους, αφού δεν υπάρχει το βαθμολογικό κίνητρο. Υπάρχει όμως ένα άλλο πολύ πιο σημαντικό κίνητρο. Και αυτό δεν είναι παρά ο εγωισμός του κάθε παίκτη ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρης ομάδας γενικά, που απαιτούν σήμερα την πρώτη νίκη στα play-off. Αυτή είναι η είσοδος των ομάδων για έναν περίεργο λόγο. Για έναν περίεργο λόγο θα σας πούμε αργότερα, κινδύνου στο ντομάτι να καθυστερήσει. Εδώ βλέπετε τις συνθέσεις για την Λάρισα, το 4-3-3 που θα το δείτε σε λίγο και στην οθόνη σας, όπως θα παραταχθεί η Λάρισα. Και ευθύς αμέσως έτσι γίνεται. Για τον Μαρίνο Ζουνίδη με Βράνης, Βενετίδη, Νταμπίζα, Γιανακόπουλο, Πάρα, Σαρμιέντο, Φωτάκη, Αράμπι, Γκλέσιας, Βέμπερ και Ζουράφσκι. Βλέπετε πώς διαμορφώνεται το 4-3-3 του Μαρίνου Ζουνίδη. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός που βλέπετε εδώ τους ποδοσφαιριστές τους και τον Μαρσέλο Μάτος που εμφανίζεται στην ενδεκάδα απόντων τον Ζιλμπέρτο Σίλβα και Σιμάο που είναι αμφότεροι τιμωρημένοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με Γκαλίνοβιτς, Μουνσαριέγγι, Μάτος, Ρουκάβινα, Σαλπικίδη, Χρήστο Δουλόπουλο, Γκάμπριελ, Καραγκούνι, Βίντρα και Σπυρόπουλο. Ένα 4-2-3-1 που το βλέπετε για τον Χένκτεν Κάτε. Αυτές είναι οι διατάξεις των δύο σημερινών αντιπάλων. Διαιτητής είναι ο κύριος Κύρκος από την Ήπειρο με βοηθούς τους συντοπίτες του, τον Τάτσι και τον Κούκο, και τέταρτο τον Ντάκο από την Ξάνθη. Οι πρώτες χειραψίες, και να πάμε αμέσως στην πρώτη μας βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, στον Άγγελο Τόμπρο και στον Ανδρέα Σερβέτα, τους δύο συναδέλφους που θα καλύψουν το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου. Να πάμε από τον γηπεδούχο πρώτα, τον τυπικά γηπεδούχο, τον Ανδρέα Σερβέτα, που θα βρίσκεται στον πάγκο της Λάρισας δίπλα στον Μαρίνο Ζουνίδη, για να μας πει τα νέα των Λαρισινών, τα νέα της Λάρισας, τις απουσίες και ό,τι άλλο ρεπορτάζ υπάρχει. Ανδρέα. Καλησπέρα και από μένα. Από τη Λάρισα απουσιάζουν σήμερα οι τραυματίες Γκουέλα, Μετίν, Κοτσόλης, Κυριακίδης και ο τιμωρημένος από τη διοίκηση Κότσιος για τη συμπεριφορά του και, και τις αντεκλήσεις που είχε στο παιχνίδι με τον πάγκο, της Λάρισας με τον πάγκο. Από εκεί και πέρα, για να προλάβουμε να πούμε, Νίκο, αυτό που προανήγγειλες πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το πρωί έγινε σύσκεψη με τους συντελεστές του αγώνα και εκεί ο διαιτητής Κύρκος διεπίστωσε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλική πόλη για να χρησιμοποιήσουν οι παίχτες του την λευκή φανέλα. Γενικά όπως έγινε ένας αγώνας δρόμου να έρθουν οι πράσινες φανέλες από την Αθήνα στην Λάρισα. Αυτό έγινε. Απειλώντας ο διαιτητής ότι αν δεν άλλαζε είτε η μία είτε η άλλη ομάδα δεν θα γινόταν ο αγώνας. Πριν από λίγα λεπτά κυριολεκτικά ήρθαν οι πράσινες φανέλες από την Αθήνα, ένας αγώνας δρόμου. Και έτσι βρισκόμαστε στη σέντρα, Αντρέα. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και αποχή από τους οργανωμένους, από το Club των Masters. Ακριβώς, των οργανωμένων οπαδών. Είδαμε και πριν τα πλάνα μας έδειξε ο σκηνοθέτης μας με τα μαύρα καθίσματα που υποδηλώνουν την αποχή. Να δούμε τη σέντρα που γίνεται τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και να πάμε και στον Άγγελο Τόμπρο για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από το στρατόπεδο των Πράσινων. Άγγελε. Αρχίσω από το τελευταίο θέμα, αυτό με τις εμφανίσεις. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενούμενος είχε δικαίωμα να επιλέξει ποιες εμφανίσεις θα χρησιμοποιούσε και είχε διαλέξει τις λευκές. Το θέμα περισσότερο προκλήθηκε από την υπερβολική σχολαστικότητα του κυρίου Κύρκου, καθώς καμία από τις τρεις φανέλες της Λάρισας, δηλαδή αυτή που φοράει τώρα τη λευκή που φυσικά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, αλλά και την γκρίζα που είχε ως τρίτη, δεν έκρινε ότι είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με τις λευκές εμφανίσεις, γι' αυτό και προκλήθηκε όλη αυτή η αναστάτωση. Επίσης, στο αγωνιστικό τώρα, ο Παναθηναϊκός, εκτός από τον Βαβζίνιακ που ουσιαστικά είναι πλέον εκτός ομάδας από τη στιγμή που βρέθηκε θετικό σε έλεγχο ντόπινγκ, αναμένεται να ανακοινωθεί η τιμωρία του. Δεν έχει τους τιμωρημένους Ζιλμπέρτο Σίλβα και Σιμάο. Δεν έχει τον Νίλσον, τον Ήμασης και τον Ίνι που είναι τραυματίες και ίσως προλάβουν το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, που έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μπορεί να είναι και το πιο κρίσιμο για τη μάχη. Μοιάζει με τελικό. Και βέβαια είναι εκτός αποστολής και ο Γκούμας, ένα μήνυμα προφανώς του Χένκτεν Κάτε ότι εφόσον μείνει και την επόμενη σεζόν δεν τον υπολογίζει, αλλά για το πρώτο σκέλος αυτής της πρότασης, για το αν θα μείνει δηλαδή ο Ολλανδός, πολύ περισσότερο θα πούμε αργότερα στη συνέχεια και θα μάθουμε αύριο. Να δούμε αυτό το φόλ τώρα, το πρώτο για την Λάρισα που εκτελέστηκε από τον Φωτάκη. Η μπάλα φτάνει στον Γιανακόπουλο από την άλλη πλευρά, που προσπάθησε
να τη συγκρατήσει εντός των ορίων του γηπέδου. Δεν τα κατάφερε, το πλάγιο του Παναθηναϊκού εκτελέστηκε γρήγορα από τον Βίντρα. Φάουλ τώρα του Ιγκλέσιας πάνω στον Γκάμπριελ. Η Λάρισα σε ένα 4-3-3 όπως είπαμε, με τον Βράνιτς κάτω από τα δεκάρια, αριστερά τον Βενετίδη, Νταμπίζας και Αράπ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ενώ προσπαθεί τώρα να ξεφύγει ο Σαλπικίδης από τον Αράπ, έρχεται και ο Στέλιος Βενετίδης εκεί. Το πλάγιο είναι τελικά για την Λάρισα, όπως υποδεικνύει ο Πόπετς, αφού θεωρεί ότι η μπάλα βρήκε στα πόδια του Σαλπικίδη και εκτελείται από τον Βενετίδη. Η Λάρισα λοιπόν είπαμε με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Ταμπίζα και τον Αράμπ. Στο δεξιάκρο ο Βέμπερ, η τριάδα της μεσαίας γραμμής Σαρμιέντο, Φωτάκης και Ιγκλέσιας. Και από εκεί και πέρα ο Γιανακόπουλος δεξιά, ο Πάρα αριστερά και εχμή του δόρατος στην κορυφή της επίθεσης ο Ζουράφσκι. Για τον Παναθηναϊκό τώρα που θέλει να απειλήσει με τον Άντε Ρουκάβινα, αλλά δεν ευδοκιμούν οι σκέψεις του Κροάτη. Κερδίζει Λάρισα. Το 4-2-3-1 για τον Χένκταν Κάτε, με Γκαλίνοβιτς κάτω από δοκάρια, Σαριέγγι και Βίντρα η κεντρική αμυντική, ο Σπυρόπουλος αριστερά, ο Μουν δεξιά, ο Μάτος που επανεμφανίζεται στην ενδεκάδα δίπλα στον Γιώργο Καραγκούνη στην μεσαία γραμμή, Γκάμπριελ δεξιά, ο Χριστοδουλόπουλος αριστερά, Ρουκάβινα μπροστά τους και ο Σαλπικίδης στην κορυφή της επίθεσης. Στο Δηλόπουλος με τη μία ο Καρακούνης, δεν πέρασε η μπάλα για τον Σπυρόπουλο που έκανε την κούρσα, τρέχει ο Γιώργος Καρακούνης να εκτελέσει το πλάγιο. Σαριέκη, Μάτος, φανά ο Βάσκος για τον Χριστοδουλόπουλο, θέλει να παίξει αμέσως στο 1-2 με τον Καρακούνη, δεν προλαβαίνει ο διεθνής άσος του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Αράμπ, Βενετίδης για τον Στέλιο Γιανακόπουλο που τον καταδιώκει ο Μουν. Είδατε πόσο απομακρύνεται από τα, από την περιοχή δράσης του για να κυνηγήσει τον Στέλιο Γιανακόπουλο. Που έχει έρθει τώρα στο αριστερό άκρο. Καραγκούνης, Γκάμπριελ, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Εκτελεστή τον Βενετίδη. Σαρμιέντο, Βενετίδης, Αράμπ για τον αρχηγό του, τον Νίκο Νταμπίζα. Ο Βέμπερ για τον Φωτάκη. Θέλει να ξεφύγει αυτός από τον Σαριέγγι. Προβολή που βάζει, κόντρα που βάζει ο Ισπανός. Δεν περνάει σέντρα, κερδίζει πλάγιο όμως η Λάρισα. Φακούντο Πάρα, Βέμπερ, Πάρα, Ζουράφσκι στην περιοχή κάνει κίνηση. Αποτελεσματική η ενέργεια από τον Λουκά Βίντρα για το κόρνερ, το πρώτο της αναμέτρησης για λογαριασμό της Λάρισας. Αυτός είναι ο Ματσέι Ζουράφσκι και αυτός είναι ο Φωτάκης που εκτελεί. Η κεφαλιά από τον Ιγκλέσιας, εκεί δεν κινδυνεύει. Από την κεφαλιά του Ιγκλέσιας ο Μάριο Γκαλίνοβιτς. Στο έκτο λεπτό καταγράφεται αυτή η φάση για την Λάρισα, με τον Γκαλίνοβιτς να δίνει τώρα με το ελεύθερο συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μακρύνιο Βέμπερ, Σπυρόπουλος, κέρδισε ο Χριστοδουλόπουλος τον Σαριέγγι. Ξανά για τον Σπυρόπουλο που ανεβάζει ταχύτητα. Βρίσκεται τον Χριστοδουλόπουλο πίσω αυτός τον Καραγκούνη. Περιμένει ο Μάτος που είδε, τον είδε και τον μεταβιβάζει ο Γιώργος Καραγκούνης. Μπράις Μουν, Γκάμπριελ ξεπέρασε τον Βενετίδη και πήρε το φάουλ. Και εδώ υποτικά θα του δώσω και το χέρι ο Στέλιος Βενετίδης που είναι μια δεύτερη νεότητα θα λέγαμε στο φετινό πρωτάθλημα. Μακράν το κορυφαίο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος. Και αυτό έχει φουντώσει πολλά σενάρια σχετικά με μια νέα μεταγραφή. Μια επιστροφή στον Ολυμπιακό ή μια επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ο Καραγκούνης τώρα στο φάουλ με αρκετό κόσμο στην περιοχή του Τόμισλαβ Βράνιτς. Πάνω στην πλάτη του Γιανακόπουλου φωνάζει ο Καραγκούνης τον Κύρκο, που του λέει ότι δεν ήταν στην προβλεπόμενη από τον κανονισμό θέση ο Γιανακόπουλος την ώρα που δημιουργούσε αυτό το τείχος για να μην περάσει το φάουλ του Καραγκούνη. Στο έδαφος Αλπικίδης παίζεται, λέει ο Κύρκος, Ιγκλέσιας, οι μονομαχίες. Το παιχνίδι εξελίσσεται με τον Σαρμιέντο για τον Γιανακόπουλο. Αυτό είναι φάουλ. Είναι φάουλ από τον Μάτος. Τον καλεί ο Κύρκος και ο Ανδρέας Ερεβέτο αμέσως σου ζουνίζει, ζητάει κάρτα, ε. Βέβαια, πετάχτηκε από τη θέση του και ζητάει την κίτρινη κάρτα. Δείτε εδώ ξανά. Αυτή είναι η πρώτη παράβαση, το φάουλ στον Σαρμιέντο, και στη συνέχεια εδώ ιδιαίτερα σκληρό το μαρκάρισμα του Μάτος στον Γιανακόπουλο. Σαφέστατα και επισύρει κάποια ποινή από τον Κύρκο, που προτιμά προς το παρόν να αφήσει λευκό το μπλοκάκι του, κρατώντας πάντως στην άκρη του μυαλού του το μαρκάρισμα του Μάτος για ενδεχόμενη παράβαση στη συνέχεια. Να δούμε εδώ τη Λάρισα με τον Ζουράφσκι και τον Πάρα. Κλείνει σωστά ο Σπυρόπουλος, εξαιρετική μεταβίβαση όμως για τον Φωτάκη. Το γέμισμα από το κεφάλι του Σαριέγκη, μπάλα βγαίνει κόρνερ. Να ακούσουμε τον Άγγελο Τόμπρο. Λοιπόν, είχε για την προηγούμενη φάση και ο Χίνγκτεν κάτι για το σημείο που είχε τοποθετηθεί ο Στέλιος Γιανακόπουλος. Θεωρεί ότι αν είχε κάτι στο σωστό σημείο ή τον είχε βάλει ο διαιτητής, δεν θα είχε γίνει η συνέχεια της φάσης. Θα δούμε το κόρνερ. Η μπάλα θα περάσει. Αναταραχή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ένα σουτ και τελευταία στιγμή. Θα απομακρύνει ο Μούνι, μπάλα θα φύγει τελικά κόρνερ, αφού η φάση δεν τελείωσε με το νέο σουτ από τον Φωτάκη. Εκεί δείτε τι έγινε. Θέλει να γυρίσει ο Φακούντο Πάρα, οι κόντρες, και από αυτό το μπιλιάρδο η μπάλα παραλίγο να καταλήξει γκολ. Νέο κόρνερ για τη Λάρισα. Κεφαλιά και πάλι του Ιγκλέσιας, που κάνει φάουλ όμως πάνω στον Λουκά Βίτρα, και τελειώνει έτσι αυτή η φάση. Ολοκλήρωσε, Άγγελε. Ναι, και ήθελα να πω επίσης ότι σε αντίθεση με αυτό που πιστεύαμε αρχικά, δηλαδή ότι ο Ρουκάβινα θα βρίσκεται στον άξονα πίσω από τον Σαλπικίδη, βλέπουμε τον Ρουκάβινα να κινείται κυρίως αριστερά και ο Χριστοδουλόπουλος να παίζει περισσότερο στον άξονα σε ρόλο οργανωτή. Αλλάζουν πάντως αρκετές φορές θέσεις οι δυο τους. Θα τους δούμε και τους δύο να πατάνε περιοχή και να βρίσκονται κοντά στο Σαλπικίδη. Αυτή είναι και η εντολή του Τενκάτε. Έτσι ακριβώς, εδώ. Ένα φάουλ πάνω στον Δημήτρη Σαλπικίδη, που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Γκάμπριελ για τον συμπατριώτη του, τον Μάτος. Μουν Σαλπικίδης. Η παρέμβαση του Αράμπ καταλαγίζεται νέο φάουλ. Και πάλι στο έδαφος ο Σαλπικίδης. Θα σηκωθεί τώρα όρθιος ο Τενκάτε. Ξανά εδώ. Αράμπ εδώ. Θα σπρώξει τον Σαλπικίδη. Και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Αυτό το φάουλ. Με εκτελεστεί και πάλι τον Γιώργο Καραγκούνη, τον αρχηγό της ομάδας. Προσπαθούν να βρουν κάποιο ελεύθερο χώρο και ο Ρουκάβινα, Σαλπικίδης και λοιποί. Την μπάλα θα περάσει τελικά. Ο Σαριέγκη εκεί θέλησε να εκμεταλλευτεί την εκτέλεση του Καραγκούνη. Σαριέγκη που συχνά πυκνά προωθείται και από τέτοιες φάσεις έχει βγάλει και αρκετά γκολ για τον Παναθηναϊκό, όπως στιμένες μπάλες. Γιανακόπουλος πάτησε και την μπάλα, δεν ακολούθησε κανείς συμπαίκτης του. Το αρκετά μάλλον με το Σαριέκ ήταν πλεονασμός, καθώς όλα και όλα είναι δύο τα γκολ που έχει πετύχει. Όπως μου είπε πολύ σωστά ο Άγγελος Ετόπλος, στο Περιστέρι και στο Μιλάνο, ιδιαίτερα κρίσιμο μάλιστα το γκολ στο Μιλάνο.
και καθοριστικό για τον Παναθηναϊκό. Εδώ έγινε το λάθος. Ζουράφσκι. Η αντίδραση από τον Φίντρα είναι αποτελεσματική. Και διαλύει κάθε υπόνοια κινδύνου για την άμυνα του Παναθηναϊκού και τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο Μάτος πέρασε πάσα για τον Καραγκούνη που έχει χώρο. Κάνει κίνηση ο Σπυρόπουλος, το είδε ο Καραγκούνης. Το γέμισμα του Σπυρόπουλου πολύ άψυχα γύρισε την μπάλα. Έκοψε εύκολα η άμυνα της Λάρισσας. Υπάρχει αρκετός εκνευρισμός σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά. Έτσι είναι, Ανδρέας Ρεβέτα. Λίγο ο Άγγελος ο Τόπρος από εκεί που βρίσκεται δεν μπορούσε να δει το Σαλμπικίδη που ήταν μπροστά μου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον επόπτη, τον κύριο Τάτσι, από την Ήπειρο, λέγοντάς ότι δεν έχεις υποδείξει ούτε ένα φάουλ. Είσαι αλλού, του λέει σήμερα. Μάλιστα. Αφήνει ο Μουν για τον Γκαλίνοβιτς που έκανε εκείνη την ώρα την έξοδο. Και μπλόκαρα την μπάλα γρήγορα ο Κροάτης με τα χέρια. Για τον Σπυρόπουλο που παίρνει πολλές προσπάθειες σε αυτά τα 13 πρώτα λεπτά. Προσπαθεί να ελεγχθεί και ο Ρουκάβινα και να συνεργαστεί με τον Σταδηλόπουλο. Τους χάλασαν τα σχέδια παίκτης Λάρισα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός. Μάτος, Γκάμπριελ, Καραγκούνης, πάλι ο Γκάμπριελ. Κάνει κίνηση ο Μουν, παίρνει μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα από τον Μπράις Μουν. Δεν υπάρχει κανείς εκεί. Τρέχει τώρα ο Χρυστοδουλόπουλος που κρατάει την μπάλα. Συνεχίζει αφού πέρασε τον Φωτάκη και τον Πάρα. Να κάνει και ένα σουτ. Πέρα στα σώματα. Κερδίζει ο Πάρα. Λάθος, Καραγκούνης. Ξανά για τον Μουν. Μουν και Σπυρόπουλος έχουν αρκετό χώρο δράση σήμερα. Ο Γκάμπριελ πλάγιο από τον Βενετίδη. Βίντρα. Με το στήθος ο Χρυστοδηλόπουλος. Απομακρύνουν τα πίζας και παίρνει και το φάουλ από τον Λάζαρο Χρυστοδηλόπουλο. Το βλέπετε εδώ. Και αυτός είναι ο Αράμπ. Μια επένδυση για την Λάρισα. Ο Γαλλο-Αλγερινός αμυντικός. Σαρμιέντο, Ιγκλέσιας, Αράμπ και τώρα Βενετίδης. Ιγκλέσιας, Σαρμιέντο, Ζουράφσκι, Νταμπίζας και τώρα ο Βέμπερ. Ξανά ο Νταμπίζας, ο Σαρμιέντο. Ανεβαίνει ο Αράμπ, έκανε κίνηση και ο Βενετίδης κατάλαβε τις προθέσεις του Γαλλο-Αλγερινού Γκάμπριελ που έκοψε και θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Κερδίζει πάλι η Λάρισα με τον Στέλιο Γιανακόπουλο που πάντα σε αυτά τα πρώτα λεπτά βρίσκεται στα αριστερά με τον Φακούντο Πάρο στα δεξιά. Και σίγουρα συνεισφέρει και ανασταλτικά βοηθώντας τον Στέλιο Βενετίδη. Ο Πάρα πέρασε από το Σαριέγγι, υπάρχει φράγμα και φάουλ, σωστά. Δείτε ξανά πως. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Φακούντο Πάρα. Φωτάκης κέρδισε από τον Καραγκούνη, Νταμπίζας πίσω στον Άραμπ. Βενετίδης. Ο Ζουράφσκι φεύγει, είναι υψωμένη σημαία για τον Πολωνό που κινήθηκε πανέξυπνα εκεί. Φεύγοντας στην πλάτα της άμυνας του Παναθηναϊκού, να ξαναδούμε εδώ η πάσα για τον Ζουράφσκι που εδώ δεν φαίνεται να είναι offside. Σπυρόπουλος, ένα σουτ, λάθος του Βράνιτς που δεν κοστίζει στη Λάρισα καθώς διώχνει ο Αράμπ. Πίσω και πάλι στον Βράνης που δεν είναι και ο πιο σταθερός τερματοφυλάκας του κόσμου. Ξανά εδώ. Δείτε το σουτ και πως η μπάλα γλιστράει από την αγκαλιά του Βράνιτς.
Ακόμα μια υπόδειξη για φάουλ πάνω στον Φακούντο Πάρα από τον Σπυρόπουλο. Αυτό είναι το φάουλ. Ο Φακούντο Πάρα που μέχρι στιγμής είναι κίνδυνος θάνατος, έχει πολλά κέφια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Ζουνίδης έχει δώσει διαταγή, εντολή να τον σημαδεύουν οι συμπαίκτες του, δημιουργώντας πολλά ρήγματα και από την δεξιά πτέρυγα. Τελείται από τον Φωτάκη πάλι ο Εγκλέσιας, τρίτη φορά, ούτε τώρα καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι η τρίτη φορά που κερδίζει την άμυνα του Παναθηναϊκού στον αέρα ο Εγκλέσιας. Δείτε ξανά εδώ πώς. Χωρίς ωστόσο να καταφέρει να γευτεί. Καρπούς από αυτή την προσπάθειά του, είδατε και την προηγούμενη προσπάθεια από τον Χριστοδουλόπουλο. Στο 18 έχουμε φτάσει. Με την Λάρισα τελευταία λεπτά να έχει πάρει τα ενία και να δημιουργεί φάσεις. Ρουκάβινα. Καραγκούνης. Στο έδαφος ο Καραγκούνης. Σφυρίζει ο Κύρκος. Έγινε φάουλ. Μα αυτή την διακοπή την εκμεταλλευτούμε. Και να πάμε ακόμα μια βόλτα στους δύο συναδέλφους. Πάμε πρώτα στον Ανδρέα Σερβέτα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο Μαρίνος Σουσουνίδης φώναξε κοντά τον Πάρα και του είπε ότι πρέπει να συνεννοείται καλύτερα να μιλάει με τους υπόλοιπους επιθετικούς για να παίζουν ανοιχτά, να ανοιχτούν στο χώρο έτσι ώστε να δημιουργούν τα κενά. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, έχει δώσει εντολή στους αμυντικούς όταν γεμίζουν, κυρίως στο Βενετίδη που έχει και πολύ καλή σέντρα, να σημαδεύει τον Πάρα προκειμένου να μείνει και ο Ζουράφσκι πιο ελεύθερος. Ο Καραγκούνης έχει χώρο για το σουτ και το κάνει. Κόρνερ από τον Βράνιτς. Η πρώτη καλή προσπάθεια του Παναθηναϊκού πιστώνεται στον Γιώργο Καραγκούνη. Ξανά εδώ το σουτ του αρχηγού του Παναθηναϊκού και πολυτιμότερο παίκτη του μέχρι στιγμής στα play-off. Ακόμα μια λήψη. Το σουτ του Καραγκούνη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ των play-off. Πέρσι πέτυχε 4 γκολ και φέτος έχει 2 γκολ. Σε νέα μάτσια τους πράσινους, κεφαλιά του Σαλπικίδη. Πάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά, βγαίνει εκτός περιοχής ΑΕΛ και καταλήγει πλάγιο για τους γηπεδούχους. Να πάμε και στον Άγγελο τον Τόμπρο. Υπάρχουν παράπονα κυρίως για το ανασταλτικό κομμάτι της ομάδας του από τον Τενκάτε. Είπε στον Μουν με τον Γκάμπριλ να συνεννοούνται καλύτερα ώστε να μην αφήνουν εκτεθειμένη την πλευρά τους όταν προωθούνται και οι δύο. Και έχει κάνει αρκετές παρατηρήσεις στον Χριστοδουλόπουλο να βοηθάει τους δύο αμυντικούς μέσους ώστε να μην φτάνει εύκολα η μπάλα. Να δούμε εδώ τη Λάρισα όμως ζητάει μπάλα ο Πάρα. Προτιμά να σουτάρει εκεί ο Βέμπερ. Στέλνοντας την μπάλα out, αυτός είναι ο Γερμανός. Δεν τον δικαίωσε η επιλογή του να τελειώσει τη φάση αυτός. Καθώς έκανε κίνηση και ο Πάρα που με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών ζητούσε μπάλα. Και αυτές είναι οι τελικές προσπάθειες. 4 για τη Λάρισα, 2 για τον Παναθηναϊκό. Ο Βέμπερ λοιπόν σε ακόμη μια φάση για την Λάρισα που εδώ και 5-6 λεπτά δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις για την εστία του Γκαλίνοβιτς. Η κόντρα πάνω στην πλάτη του Χριστοδηλόπουλο. Νταμπίζας. Η μπάλα περνάει από τον Μάτος. Κερδίζει ο Μουν. Πίσω στον Γιώσου Σαριέγγι. Για τον Σπυρόπουλο που κατεβάζει. Ρουκάβινα. Πάντα ο Κροάτης. Κλείστηκε. Γύρισε στον Καραγκούνη. Μάτος. Βίντρα. Για το Σαλπικίδη. Δίτρα φιλόδοξη αυτό που προσπάθησε να κάνει. Και κλείστηκε εκεί ο Σαλπικίδης μοιραία. Δεν κατάφερε να βγάλει κάτι καλό από αυτή την φάση, αλλά πήρε τουλάχιστον τα συγχαρητήρια του προπονητή του. Όπως μας καταφέρει ο συνάδελφος Άγγελος Τόμπρος από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Σαρμιέντο. Βέμπερ με τον Φωτάκη.
να κάνει κίνηση, αλλά το Σπυρόπουλο να παίρνει την μπάλα. Εδώ ο Αράμπ με τον Σαλπικίδη, προς στιγμή να συνεννοησία με Βράνης και Αράμπ. Δείχνει να χτυπήσει κιόλας ο Νάιμα Αράμπ. Αυτός είναι ο Βέμπερ. Δείτε πως εδώ τρέχει ο Σαλπικίδης, θέλει να μπει σφήνα ανάμεσα σε Αράμπ και Βράνης. Στην έξοδό του ο Κροάτης βρίσκει τον συμπαίκτη του και τον τραυματίζει. Φυσικά και θα σηκωθεί. Να είμαι Αράπ. Το κόρνερ είναι για, για τον Παναθηναϊκό και αυτός είναι ο πρόεδρος Super League αλλά και της ΠΑΕ Λάρισας, κύριος Πυλαδάκης, που παρακολουθεί το παιχνίδι. Εκτελείται το κόρνερ. Ο Νταμπίζας απομακρύνει. Ο Φωτάκης όπως για να κόπλους είναι μόνο στο κι. Εύκολη λία για τον Μουν που θα τον κόψει και θα πάρει και πάλι την μπάλα για να σεντράρει. Η κόντρα στον Βενετίδη και ο Νταμπίζας νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που πιέζει την Λάρισα. Ο Μουν στο πλάγιο. Στο 23 πάμε. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-0. Ζωντανή μετάδοση του Αλφα. Παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Πέρασε ο Χρυστοδηλόπουλος χαμηλά. Την μπάλα πάνω στον Αράμπ. Υπάρχει σφύριγμα του Κύρκου για φάουλ πάνω στον Γιανακόπουλο. Έτσι πρέπει να είναι. Φάουλ του Γιανακόπουλου πάνω στον Χρυστοδηλόπουλο. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ. Ο Χρυστοδηλόπουλος φεύγει. Τραύμα φανέλας από τον Γιανακόπουλο. Σωστή υπόδειξη. Και ορθά άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο Κύρκος και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η φάση για τον Παναθηναϊκό, σφύριξε την παράβαση για αυτό το φάουλ που φέρνει τον Καραγκούνη τώρα να παίρνει ακόμη μια στιμένη μπάλα. Και αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού να βρίσκονται στην περιοχή του Βράνιτς, πλην τον Μάτος, Μουν και Σπυρόπουλο. Όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν θέση στα καρέ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το φάουλ του Καραγκούνη. Απομάκρυνε ο Αρά, πρέπει να ήταν. Και τρέχει τώρα ο Βέμπερ για να κερδίσει πλάγιο τελικά ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζει να ασκεί αυτός τώρα με τη σειρά του πίεση στην Λάρισα και είναι το 0-0. Μένει γέμισμα του Γκάμπριελ. Ο Ρουκάβινα δεν θα βρει την μπάλα. Βενετίδης. Πολύ κακή η πάση από επιχείρηση για τον Στέλιο Γιανακόπουλο. Καραγκούνης. Μάτος. Σαριέγγι. Offside έχει υποδειχθεί. Σωστά αφήνει ο Κύρκος, αφού η μπάλα είναι στη Λάρισα. Φάουλ τώρα στον Βενετίδη. Ακόμη ένα φάουλ. Από τα πολλά μέχρι στιγμής. Για 25 λεπτά μάτς είναι αρκετά τα φάουλ. Δείτε εδώ πως το φάουλ έγινε πάνω στον Βενετίδη. 14 τα φάουλ, 7-7 ισορροπία. Χρυστοδουλόπουλος δεν ακολούθησε ο Καραγκούνης. Άγγελε, τώρα πολλά παράπονα μου λες ότι ήταν κάτι από τον Λάζα Χρυστοδουλόπουλο, ε. Ναι, συνεχώς αυτόν φωνάζει και ότι δεν μαρκάρει αρκετά, δεν πρεσάρει όπως οι υπόλοιποι συμπαίκτες του για να κλέψουν την μπάλα ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και ότι δεν έχει μπει ακόμα στο πνεύμα του παιχνιδιού για να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες επιθετικά. Εδώ ακόμη μια προσπάθεια του Χρυστοδουλόπουλου που δεν καρποφορεί. Γιανακόπουλος, παίζεται λέει ο Κύρκος. Γκάμπριελ,
Ρουκάβινα με χώρο. Μπαίνει στην περιοχή για τον Σαλπικίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Σαλπικίδης. Ο Βράνιτς μπλοκάρει και υπάρχουν και φωνές από τους Λαρισινούς για offside. Κοιτάξτε εδώ, τον Τενκάτε να μην το πιστεύει πως έχασε αυτό το κόλλο ο Σαλπικίδης. Να ξαναδούμε εδώ. Μπαίνει ο Ρουκάβινα. Πάσα εδώ για τον Σαλπικίδη. Το ξαναδούμε, πρέπει να είναι offside το παιδί του Παναθηναϊκού. Το 0-0 πάντως παραμένει. Νταμπίζας. Εκεί παίζει με τη φωτιά ο Νταμπίζας, καθώς τον κλείνει ο Σαλπικίδης, αλλά ελευθερώνει τώρα ο Βράνιτς. Σαριέγγι. Φωτάκης. Για τον Πάρα. Εδώ αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει. Φακούν τον Πάρα να κρατήσει το κοντρόλ. Και μια άποψη από τις εξέδρες στο Αλκαζάρ. Δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Υπάρχει άλλωστε, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσής μας, η αποχή των οργανωμένων οπαδών της Λάρισας, που την αιτιολογούν με μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση που μας μοίρασαν πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Εκεί εξηγούνται οι λόγοι της σημερινής αποχής. Μάλιστα, και ακόμη ένα ωραίο πλάνο με τους τυχερούς που το σπίτι τους έχει θέα στο Αλκαζάρ. Καραγκούνης μέσα στην περιοχή, θέλει να γυρίσει ο Καραγκούνης πάνω στα χέρια του Βράνιτς που μπλοκάρει. Για ακόμη ένα μάτσο, ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών του Παναθηναϊκού είναι ο αρχηγός του, ο Καραγκούνης. Βενετίδης καθυστερεί εκεί. Οργανώνει το η άμυνα του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα περάσει, όχι, για τον Γιαννακόπουλο. Μάτος. Γκάμπριελ. Ο Μάτος για τον Χριστοδουλόπουλο, που είχε χώρο, θέλησε να μπει εκεί στην περιοχή, αλλά μπλόκαρε ο Βράνιτς. Βέμπερ. 30 λεπτά αγώνα θα συμπληρώσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-0. Ιγκλέσιας. Γιαννακόπουλος άλλαξε πτέρυγα τώρα, δεν τα πήγε και πολύ καλά εκεί με αντίπαλο τον Μουν και τον φέρνει τώρα στην κλασική του θέση. Πάνω στην γραμμή δεξιά. Ο Φακούντο Πάρα θα μεταφερθεί αριστερά. Ανεβαίνει τώρα ο Μουν. Γκάμπριελ. Ξανά ο Μουν. Βενετίδης. Έρχεται και ο Ζουράφσκι. Πόσο πίσω έχει γυρίσει ο Πολωνός. Που μαρκάρει αποτελεσματικά. Το ίδιο αποτελεσματικά μαρκάρει και ο Βίντρα μέχρι στιγμής. Πολύ καλός ο Λουκάς Βίντρα. Φάουλ στον Φακούντο Πάρα από τον Σάρι Έγκη, που έχει πάρα πολλά προβλήματα με τον Αργεντινό σήμερα. Εδώ κράταμε να σε κρατώ. Και φάουλ που δεν το δέχεται ο Σάρι Έγκη, αλλά έτσι έχει υποδείξει ο Κύρκος. Νταμπίζας. Αράμπ. Βενετίδης. Για τον Φωτάκη. Ανεβαίνει ο Βέμπερ που πήρε την πάσα του Φωτάκη. Σαρμιέντο. Ξανά για τον Γερμανό τον Βέμπερ που συγκλίνει. Ιγκλέσιας. Φωτάκης. Βενετίδης τώρα. Θα ξεπεράσει το Σαλπικίδη. Φωτάκης ξανά για τον Βενετίδη, όχι. Διώχνει ο Σαριέγγι και θέλησε να βγάλει αμέσως για τον Ρουκάβινα. Έκοψε ο Νίκος Νταμπίζας.
Βενετίδης που έχει προωθηθεί. Αυτό ακριβώς το λόγο τραβιέ το Άραμπ προς τα αριστερά. Επιμένει Λάρισα. Σαρμιέντο φάουλ εκεί. Και θα είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα στον Νίκο Σπυρόπουλο. Το φάουλ πάνω στον Βέμπερ. Ο πρώτος παίχτης που τιμωρείται από τον Κύρκο. Πρώτη κίτρινη στον Σπυρόπουλο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Νέο φαουλ και πάλι με εκτελεστή τον Φωτάκη. Έχει πολύ καλά χτυπήματα. Στο 33. Μπαλαπερνάει, απομακρύνει ο Μουν. Πιο μακριά ο Σπυρόπουλος. Η κούρσα του Γκάμπριελ που μονομαχεί με τον Σαρμιέντο. Κερδισμένος είναι ο Σαρμιέντο. Γιανακόπουλος, Ιγκλέσιας. Νταμπίζας. Πάψε τα μεστόπ, τα μετόπισταν, βρέθηκε σε όλες τις μεσές γραμμές. Φωτάκης. Ο Ζουράφσκι τώρα δεξιά. Σε χώρο φορ ο Πάρα έχει περάσει σε αυτή την φάση. Την αλλαγή ρόλων. Και ο Σλαρισαίος. Σαλπικίδης με Αράμπ. Βενετίδης κερδίζει. Αλλά σημαδεύει τον Μάτος. Γκάμπριελ. Οι φωνές των Λαρισαίων είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για το ότι ο Γκαλίνοβιτς έχει βγει εκτός γραμμής μαζί με την μπάλα. Ενώ ακόμη ένα φάουλ από τον Ματίας Βάλτερ Ιγκλέσιας. Όλοι νομίσαμε ότι θα έβγαινε η δεύτερη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Κύρκου για τη Λάρισα αυτή τη φορά. Άφησε ο Κύρκος. Ο Βράνιτς είναι οδηγίες εκεί. Και σε ακόμη μια εκτέλεση ο Καραγκούνης. Στο 34 προς 35 πάμε. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-0. Εκτελεί ο Καραγκούνης, Ιγκλέσιας κόρνερ. Με εκτελεστή τον Γκάμπριελ. Χαμηλά. Ο Φακούντο Πάρα παραχωρεί πλάγιο. Γκάμπριελ. Το γύρισμα του Χριστοδουλόπουλου. Καμία ανησυχία για τον Βράνιτς. Που τροφοδοτεί τώρα τον Σαρμιέντο. Αυτός στον Βέμπερ. Θα προλάβει. Σαν ο Μαρσέλο Σαρμιέντο. Φωτάκης έκανε λάθος. Ο Μάτος σημαδεύει τον Σαλπικίδη την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει. Φωτάκης. Ο Ζουράφσκι που είχε ώρα να φανεί. Ωραία στον Γιανακόπουλο. Ο Βέμπερ, Γιανακόπουλος. Γέμισμα, ο Μουν θα κερδίσει εκεί στον αέρα τον Πάρα. Γκάμπριελ. Καραγκούνης δεξιά τώρα. Για τον Σπυρόπουλο που ανεβαίνει και δεν προλαβαίνει την πάσα του αρχηγού του. Γιανακόπουλος με χώρο. Βλέπει τον Ζουράφσκι, αλλά δεν θα βρει στόχο η πάσα του. Ταμπίζας ζήτησε από τον Βράνιτς να βγει. Κατάει ο Βράνιτς, διώχνει τώρα. Πήρε την κεφαλιά ο Γιανακόπουλος. Ζουράφσκι.
γυρίζει προς τα πίσω, η κόντρα πάνω στον Κίρκο του βάζει για τις φωνές εκεί ο Πολωνός. Ο Παναθηναϊκός πάντως βγαίνει μπροστά από αυτή την ευτυχή συγκυρία για αυτόν, να βρει μπαλά πάνω στον Κίρκο. Στο Δουλόπουλος, Μάτος, Καραγκούνης. Ξανά για τον Βραζιλιάνο τον Μάτος. Για τον Χριστοδουλόπουλο αυτός. Γέμισμα. Ψύχρεμα ο Βενετίδης στον τερματοφύλακά του τον Βράνιτς. Και τώρα Αράβια τη Λάρισα. Βράνιτς απομακρύνει. Σπυρόπουλος. Ο Φωτάκης πρέπει να τον βρει και εκεί. Ίσως άθελά του. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δείτε πως. Εδώ μπλέκονται τα πόδια των δύο. Φάουλ του Φωτάκη. Και ο Ζουνίδης από ποιον έχει παράπονο, Ανδρέας Ρεβέτα. Τερματοφύλακα και τους αμυντικούς που κάνουν πασούλες θα την απομακρύνουν άμεσα την μπάλα, άμεσα το κίνδυνο. Ο Γιώργος Καραγκούνης. Ακόμα μια φορά πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση και εμείς θεατές στο ίδιο έργο με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να εκτελεί. Με γροθιές ο Βράνς απομακρύνει. Μουν. Βίντρα που ανέβηκε και γεμίζει. Στο Δουλόπουλος θέλει να γυρίσει στο ύψος του πέναλτι που δεν βρέθηκε συμπαίκτης του. Εκεί ήταν ο Πάρα που δίνει στον Σαρμιέτο. Βέμπερ. Σαρμιέντο και Μάτος εκεί. Έρχονται σαν την παράθεση. Τα βλέμματά τους τα λένε όλα. Φαίνεται πως τα βρήκανε τελικά. Εδώ είναι η αφετηρία του τσακωμού τους. Αυτή η φάση. Συμβαίνουν και αυτά. Και αν δεν συμβαίνουν, εδώ παίζουμε μπάλα, που θα μπορούσαν να συμβούν. Νταμπίζας. Πάρα την κεφαλιά. Γκαλίνοβιτς για αρκετή ώρα απολάμβανε τον ήλιο στον Θεσσαλικό κάμπο. Μουν. Γκάμπριελ, Βίντρα, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αράμπ ελέγχει και απομακρύνει εκεί με αρκετή δόση κινδύνου. Κερδίζει ο Καραγκούνης. Πολύ ώρα για τον Γκάμπριελ, καταλαβαίνει ο Φωτάκης, ο Μάτος σουτάρει κόντρα στον Ταμπίζα, Γιαννακόπουλος κερδίζει. Θα χάσει από τον Σπυρόπουλο νέο σουτ, η κόντρα βγαίνει ο Βράνιτς πρώτου Σαλπικίδη που για ακόμη μια φορά καιροφυλακτούσε. Όρθιος ο Ζουνίδης. Αυτή είναι η τελευταία φάση. Που κατέληξε στην αγκαλιά του Τόμισλαβ Βράνιτς. Ρουκάβινα. Άνοιξε το κοντρόλ. Κερδίζει τελικά την κόντρα. Χριστοδουλόπουλος. Για τον Μουν. Με τον Βενετίδη αυτός. Δεν θα τον ξεπεράσει. Θα τον κόψει ο Στέλιος Βενετίδης. Και θα πάρει και το φάουλ από τον Μουν. Που περισσότερο θυμωμένος για την προηγούμενη φάση. Βρήκε εδώ από πίσω τον Βενετίδη καθώς τον κινήσει και τον έριξε στο έδαφος. Και εδώ θα μπορούσε να δείξει κάποια κάρτα ο Κίρκος. Αυτός είναι ο Αράπ στο 41, 4 λεπτά ακόμα για να συμπληρώσουμε τα 45 της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Του πρώτου ημιχρόνου δηλαδή. Αυτός είναι ο Τενκάτε. Αράπ. Ζουράφσκι.
Γιανακόπουλος. Κρατάει στο ίδιο Γιανακόπουλος. Βλέπει πολύ ωραία και μεταβιβάζει στο Σαρμιέτα από την άλλη πλευρά το γύρισμα και το ζουράφει στην περιοχή. Αυτό στο σούτα. Η μπάλα είναι out. Πολύ καλή στιγμή για την Λάρισα. Οι φωνές του Γκαλίνοβιτς, πρωταγωνιστής ο Ζουράφης στην προηγούμενη φάση. Δείτε πώς ο Σαρμιέντο θα γυρίσει. Με τη μία θέλει να πιάσει το σούτ ο Πολωνός ο Ματσέι Ζουράφσκι. Δεν έχει την κατάλληλη φορά το σώμα του την ώρα που περιστρέφεται για να σουτάρει. Την μπάλα καταλήγει εκτός. Ξανά η Λάρισα με τον Βενετίδη. Φωτάκης, Σαρμιέντο, Ικλέσιας που θα πάρει φάουλ από το υψωμένο πόδι του Χριστοδουλόπουλου. Στο έδαφος ο Ικλέσιας. Και αυτός είναι ο Λάζος Χριστοδουλόπουλος. Αυτό είναι το φάουλ που υποδέχτηκε πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Φτάσαμε στο 43. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-0. Απευθείας μετά το Αλφα από το Αλκαζάρ. Μάτς που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Και ο Φωτάκης εκτελεί για την Λάρισα. Υπάρχει σφύριγμα που ανακόπτει την προσπάθεια των Λαρισινών. Εδώ είναι φάουλ του Ζουράφσκι στον Γκαλίνοβιτς. Επέδειξε ο Κύρκος. Σαριέγγι. Μάτος. Ξανά ο Σαριέγγι. Καραγκούνες. Γκάμπριελ. Που αρχίζει σιγά σιγά και μεταφέρεται στον άξονα. Το είδαμε αυτό, Άγγελε, και στο περασμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λάρισα. Ναι, χρησιμοποιήθηκε και εκεί ο Γκάμπριελ. Μάλιστα, αυτό ήταν ένα από τα καλά διαστήματα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Έχει πάντως καλή συνεργασία με τον Μούνο Γκάμπριελ από τη δεξιά πλευρά. Αν και προφανώς η οδηγία του Ζωνίδη είναι στον Πάρα να μένει ψηλά, ακόμα και όταν η ομάδα του αμήνεται, και αυτό κρατάει πίσω τον Μουν στο τελευταίο τέταρτο. Εδώ φακούντο Πάρα. Θέλει να μπει στην περιοχή τη Λάρισα. Μπαλά ήρθε προς τα πλάγια. Κλείστηκε από τον Μουν. Πατάει υπέροχα με το τακούνι στον Βενετίδη που σεντράρει. Ο Βίντρα, ο Μάτος απομακρύνει. Καραγκούνης για τον Παναθηναϊκό που θέλει να βγει στην αντεπίθεση στο 44. Ρουκάβινα. Δεν θα περάσει από τον Ταμπίζα η πάσα του Κροάτη. Ξανά ο Ρουκάβινα που για ακόμη μια ευκαιρία θα μιλά στον Χριστοδουλόπουλο. Βίντρα. Ανεβαίνει ο Βίντρα. Τον έκλεισε και πάλι πάρα πολύ σωστά ο Στέλιος Βενετίδης. Μάλιστα τον ανάγκασε να παραχωρήσει και αυτό το out. Και αυτή είναι η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Λάρισα και τον Παναθηναϊκό. Αναμέτρηση ανάμεσα στην γηπεδούχο ΑΕΛ και τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου. Τέταρτη αγωνιστική των play-off. 0-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ένα ισορροπημένο πρώτο 45 λεπτό από πλευράς απόδοσης των δύο ομάδων. Χωρίς πολλές φάσεις. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η λευκή ισοπαλία που περιγράφει την εικόνα που παρακολουθήσαμε σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Άγγελος Τόμπρος και Ανδρέας Ρεβέτας στους πάγκους των δύο ομάδων. Με πρώτη ματιά δεν βλέπω κάποιες αλλαγές στις δεκάδες των δύο ομάδων. Για να δούμε όμως τον Ρουκάβινα που φεύγει. Δίνει στο Σαλπικίδη. Γύρισμα για τον Χριστοδουλόπουλο, το σούτ, την μπάλα out. Αυτή είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή του Παναθηναϊκού με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου. Πρωταγωνιστής ο Λάδαρος Χριστοδουλόπουλος που βλέπετε πως πήρε την πάσα από τον Σαλπικίδη, σούταρε αμέσως. Ο Βράνιτς απλά παρακολουθούσε την μπάλα. Εκείνη, ευτυχώς για αυτόν κατέληξε εκτός. Άγγελε και Ανδρέα, καμία αλλαγή, έτσι. Πάρα θέλει να γυρίσει. Διώχνει ο
Σπυρόπουλος. Να πάμε πρώτα στον Δράση Ρεβέτα. Κάρτα από ό,τι βλέπουμε. Κάρτα και φωνάζουν οι παίκτες της Λάρισσας να μπει το ιατρικό επιτελείο για τις πρώτες βοήθειες. Άγγελε, αν θες μπορείς να παραλάβεις, να μας πεις για την κάρτα του Χρυστοδουλόπουλου και τα υπόλοιπα που έλεγες. Ναι, έλεγα ότι η κάρτα στο Χρυστοδουλόπουλου βγήκε για μαρκάρισμα που είχε κάνει νωρίτερα και είχε αφήσει το πλεονέκτημα ο Κύρκος. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι τώρα. Έχουν σηκωθεί τρεις ποδοσφαιριστές και έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται ο Μελίσης, ο Ντέιβιτ και ο Κλέιτον. Ο τελευταίος, ο Κλέιτον δηλαδή, είναι μια πιθανή λύση στη θέση του Χρυστοδουλόπουλου που μέχρι τουλάχιστον το τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν είχε αφήσει ικανοποιημένο τον Τενκάτε. Και να πούμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας πήγε στα αποδυτήρια και ο Κώστας Αντωνίου. Τον είδαμε να κατευθύνεται προς τα εκεί. Δεν μπορέσαμε βέβαια να φτάσουμε τόσο κοντά ώστε να μάθουμε τι ακριβώς είπε, αλλά η ουσία είναι πως δεν πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος, κυρίως από το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς, και είναι και ιδιαίτερα κρίσιμο βαθμολογικά το μάτς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός, μια και έλεγε πριν για τους παίκτες που προθεμένονται, έχει στον πάγκο τους Τζόρβα, Μελίση, Κλέιτον, Ντέιβιτ, Μάντζιο, Πετρόπουλο και τον Πιτσίρικα τον Βλάχο για πρώτη φορά στην 18άδα φέτος. Ο Νίκος Νταμπίζας, Δράση Ρεβέτα, πρέπει να έχει σχίσει το φρύδι του, Πρέπει και θα ετοιμαστούν και τα ράματα τώρα από τους γιατρούς. Ωστόσο, ο Μαρίνος Ζουνίδης είχε δώσει ήδη εντολή στο Φεράρι, βλέποντας τον παίκτη του να έχει σωριαστεί στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά βέβαια ο Νταμπίζας θα συνεχίσει. Από εκεί και πέρα, πλήρως ικανοποιημένος ο τεχνικός της Λάρισσας από την εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στον ανασταλτικό τομέα, και ένα όμορφο στιγμιότυπο. Πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Κλέιτον αγκάλιασε το Πάρα και οι δύο παίκτες είχαν μια σύντομη συνομιλία λόγω του κοινού τους παρελθόν στη Θεσσαλική ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, ο Σαλπικίδης, ο Καραγκούνης, είπαν μπροστά μου στον Χρυστοδουλόπουλο ότι δεν έπρεπε να είναι πιο ψύχρεμος και να μην δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Μάλιστα, ο Νταμπίζας εκεί δέχεται τις φροντίδες, για καλό και για κακό έχει σηκωθεί. Αν είδα καλά, και ο Μπουκουβάλας που βρίσκεται στον πάγκο μαζί με τους Σερεμέτ, Κυριάκο, Ήλιτς, Φεράρι, Τσίγκα και Κατσιάρο για τον Μαρίνο Ζουνίδη. Αυτές είναι οι αλλαγές που θα έχει στην διάθεσή του για να χρησιμοποιήσει. Στο 50 λεπτό βαδίζουμε, το 0-0 μένει στο Αλκαζάρ. Με τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει κατοχή και τον Βίντρα να βρίσκει τον Χρυστοδουλόπουλο. Ανεβαίνει ο Σπυρόπουλος, θα προλάβει και θα γυρίσει εκεί που απομακρύνει ο Σαρμιέντο με 10 η Λάρισα, αφού ακόμα δεν είναι έτοιμος για να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Νταμπίζας που έχει τραυματιστεί στο φρύδι. Γιανακόπουλος, το πλάγιο. Όχι, υπάρχει υπόδειξη για φάουλ πάνω στον Στέλιο Γιανακόπουλο. Αυτός είναι ο Νταμπίζας που περιμένει να δει αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ναι, Άνδρεα. Είδες από τον Στέλιο Γιανακόπουλο να καθυστερήσει την εκτέλεση για να προλάβει διαιτητής να δει τον Νταμπίζα, που ο οποίος φτάνει τώρα στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ντάκο, ο οποίος τον ελέγχει για να δούμε αν θα του επιτρέψει να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Ο Νίκος Νταμπίζας, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχει πρόβλημα για να συνεχίσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Ιγκλέσιας, βλέπετε, παίζει πίσω σαν κεντρικός αμυντικός από τη στιγμή που λάρισαν με 10 όλο αυτό το διάστημα. Και ο Νταμπίζας μπαίνει για να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας, εκεί που είναι τα φυσικά του καθήκοντα όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του. Σαρμιέντο, Βενετίδης. Από τον Γκάμπριελ η μπάρα φτάνει στα πόδια του Φωτάκη, που βρίσκει υπέροχα τον Στέλιο Βενετίδη. Ξεχάστηκε και ο Μουν και ο Γκάμπριελ. Το γύρισμα στο Φακούντο Πάρα δεν πιάνει αυτό το σούτ όπως θα ήθελε και χάνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα, που εδώ έπιασε στον ύπνο τον Παναθηναϊκό. Έτρεξε και ο Ιγκλέσιας. Το πλάγιο είναι για τους πράσινους με τον Καραγκούνη.
Ξανά εδώ δείτε πως ο Βενετίδης βλέπει τον Πάρα που έχει κάνει εξαιρετικά την κίνηση, αλλά δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα που πήγε να κάνει στην φάση. Βρήκε άτσαλα, πολύ άτσαλα την μπάλα. Γλίτωσε εδώ ο Παναθηναϊκός. Βίντρα. Αρκετή ώρα με την μπάλα στα πόδια μου δίνει σε αρκετή απόσταση. Μάτος. Ξανά ο Μουν. Μάτος. Σαλπικίδης με τον Βενετίδη. Φαίνεται να πηγαίνει προς τα δεξιά, Άγγελε, ο Σαλπικίδης στην αρχή του δεύτερου μικρόνου και ο Ρουκάβινα να παίρνει θέση ως κορυφή στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Έτσι είναι, προφανώς ήταν αυτή μία από τις οδηγίες του Τενκάτε προκειμένου να ανακατέψει την τράπουλα και να βάλει προβλήματα στον Μαρίνο Ζουνίδη. Μέχρι στιγμής το κόλπο δεν έχει πιάσει, με εξαίρεση βέβαια την πρώτη φάση που ο Σαλπικίδης γύρισε την μπάλα στο Χριστοδουλόπουλο, αλλά εκείνος δεν σημάδεψε σωστά. Ο Βίντρα τώρα λέγει. Σαριέγγι. Τρέχει ο Ζουράφσκι. Έρχεται και ο Σαρμιέντο. Πόσο καλή είναι, θα φύγει η μπάλα. Ο Νταμπίζας. Φωτάκης φάουλ από τον Μάτος. Εκτελέστηκε γρήγορα. Υπάρχει offside. Ψωμένη σημαία στον Ματσέι Ζουράφσκι. Βλέπετε τον Πολωνό πως αντιδρά. Χαρακτηριστικές οι κινήσεις του. Ξανά εδώ για τον Ζουράφσκι που έκανε ακόμη μια φορά μια κίνηση για να βρεθεί σε θέση βολής. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεστής ο Καραγκούνης. Μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον Σαριέγγι που έχει προωθηθεί. Γκάμπριελ. Μουν. Ταμπίσας. Υπάρχει φάουλ από τον Χριστοδουλόπουλο. Ταυτίζει ο Σαλπικίδης. Προηγούμενη φάση εδώ με τον Χριστοδουλόπουλο και τον Ταμπίζα να μονομαχούν στον αέρα και τον Κίρκο να καταλόγιζει φάουλ στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάρα. Ζουράφσκι. Σάρμιεντο. Ιγκλέσιας. Αράμπ. Ιγκλέσιας. Ξανά για τον Αράμπ. Λάθος του αμυντικού της Λάρισσας. Καραγκούνης τώρα. Μουν. Γκάμπριελ. Ξανά στον Μουν. Καραγκούνης. Μπάλα γυρίζει και χάνεται τελικά. Ο Πάρα κερδίζει και βγάζει τη Λάρισσα στην αντεπίθεση. Η πάσα του για τον Ζουράφσκι στην περιοχή, ευκαιρία για τη Λάρισσα, το πλασέ στα χέρια του Γκαλίνοβιτς. Ακόμα μια καλή στιγμή για την Λάρισσα. Δείτε πως εδώ βγαίνει φάτσα με τον Γκαλίνοβιτς ο Ζουράφσκι από την καταπληκτική μπαλιά του Φακούντο Πάρα που είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, όχι της Λάρισσας μόνο. Μπλόκαρο Γκαλίνοβιτς. Σαλπικίδης. Μουν. Ξανά για τον Σαλπικίδη. Κόρνερ που θα κερδίσει από τον Ναΐμα Αράμπ ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Στο 56 πηγαίνουμε. Λάρισα Παναθηναϊκός 0-0 στην απευθείας μετάδοση του Αλφα από το Αλκαζάρ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off σε ένα παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Βλέπετε εδώ και την κατανομή των κόρνερ για τις δύο ομάδες. Η μπάλα πέρασε, ο Βίντρα εκεί δεν κατάφερε να γίνει απειλητικό, ούτε και ο Σαλπικίδης στην συνέχεια. Άφησε ο Βράνιτς, η μπάλα βγήκε εκτός.
και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι, καθώς ο Λουκάς Βίντρα επιστρέφει στην άμυνά του. Και αυτός είναι ο Τόμισλαβ Βράνιτς. Πήρε την κεφαλιά ο Ζουράφσκι. Πάρα. Γιανακόπουλος. Φωτάκης. Εξαιρετική μεταβίβαση για τον Ζουράφσκι. Το γέμισμα πάνω στον Βίντρα. Υπάρχουν φωνές για χέρι εκεί. Καραγκούνης για τον Ντρουκάβινα. Χριστοδουλόπουλος. Το γέμισμα, κανένα πρόβλημα για τον Βράνιτς σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που έχει ξεκινήσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Με τις φάσεις να διαδέχονται μία την άλλη μπροστά και από τις δύο εστίες. Αρκετά ορεξάτες οι δύο ομάδες. Μπήκαν σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό με στόχο να σπάσουν το ρόδι και να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Γιανακόπουλος. Ιγκλέσιας. Ζουράφσκι. Αράμπ. Κλείνει ο Μάτος, κρατάει ο Αράμπ για τον Βενετίδη. Σαρμιέντο. Ζουράφσκι. Μαρκάρει αποτελεσματικά ο Βίντρα. Κερδίζει ο Ρουκάβινα. Είναι μόνος του ο Μουσαλπικίδης. Θέλει να το μεταβιβάσει. Εκεί βάζει εξαιρετικά το κορμί του ο Νίκος Λαμπίζας και με την μεγάλη του εμπειρία τελειώνει αυτή τη φάση. Να το σε δω. Ο Λαμπίζας και ο Σαλπικίδης. Μοιάζει αποκομμένος ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Σαριέγκη. Υπόδειξη για φάουλ πάνω στον Ζουράφσκι. Το ρεσιτάλ των φάουλ συνεχίζεται. Πάρα πολλά σφυρίγματα. Δικαιολογημένα τα περισσότερα αφού είναι ιδιαίτερα δυνατό το μάτς. Όχι αντιαθλητικό όμως. Σπυρόπουλος πίσω για τον Γκαλίνοβιτς. Ελέγχει ο Αράμπ, Σαρμιέντο, ωραία πατάει ο Βενετίδης για τον Αράμπ, λάθος. Μουν, Μάτος, κέρδισε ο Καραγκούνης, Σαλπικίδης είναι μόνος του, όπως και ο Ρουκάβινα, η κεφαλιά από τον Κροάτι μπαλάουτ. Ο Παναθηναϊκός απαντά εδώ στην Λάρισα, με αυτή τη φάση του Άντε Ρουκάβινα. Που σηκώνεται εδώ, αλλά η κεφαλιά του δεν είναι ικανή να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι. Χριστοδουλόπουλος. Δεν πέρασε από τον Βέμπερ, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει ο Καραγκούνης στον Σπυρόπουλο. Σαλπικίδης, Σπυρόπουλος, Καραγκούνης. Πλάγιο από την κόντρα στον Φακούντο Πάρα. Και ξανά στο πλάγιο Σπυρόπουλος για τον Σαλπικίδη. Στριφογυρίζει αυτός από αφή τον Εγκλήσιας και γυρίζει σε ένα χώρο που θα διώξει ο Νταμπίζας. Φωτάκης φάουλ στον Πάρα από τον Γιώσου Σαριέγκη. Δείτε ξανά πως πήρε το φάουλ Πάρα από τον Σαριέγκη. Σαρμιέντο. Βλέπετε εδώ αυτό που σας λέγαμε πριν για τα πολλά φάουλ. Έχουμε φτάσει εσείως 30 τον αριθμό έχουν φτάσει στα φάουλ. Χριστοδουλόπουλος. Ρουκάβινα με τον Ιγκλέσιας μπροστά του. Θέλει να μπει στην περιοχή, τον προλαβαίνει ο Νταμπίζας και τον ανακόπτει παραχωρούντας κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
Αυτό είναι ο Άντε Ρουκάβινα. Καραγκούνης και πάλι παίρνει θέση. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει ο Νταμπίζας. Εκεί που κερδίζει ο Βίντρα. Χαμηλά γεμίζει ο Σαρμιέντο, απομακρύνει. Για ακόμα ένα πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού. Μάτος. Γκάμπριελ, ωραίο το 1-2 με τον Μουν που έχει χώρο για να σεντράρει. Κόρνερ από τον Αράμπ. Καθώς θα γινόταν πολύ επικίνδυνος ο Σαλπικίδης αν έφτανε η μπάλα σε αυτόν. Ήταν ακριβώς πίσω από τον κεντρικό αμυντικό της Λάρισας. Αυτός είναι ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Προσπαθεί αλλάζοντας συνέχεια χώρους. Μακρύνει ο Νταμπίζας. Φωτάκης. Ο Σαρμιέντο. Κερδίζει χωρίς φάουλ από τον Γκάμπριελ. Κρατάει την μπάλα. Και τώρα θα κερδίσει αυτός το φάουλ. Αφήνει τελικά το παιχνίδι ο Κύρκος για ένα πλάγιο που εκτελέστηκε. Αρκετές μονομαχίες εκεί. Και η κάρτα στον Πάρα, η πρώτη για την Λάρισα. Και τρίτη στο παιχνίδι συνολικά. Να πάμε στον Άγγελο Τόμπρο με αυτή την ευκαιρία της μικρής διακοπής για την κίτρινη κάρτα. Ο Τενκάντε είναι αρκετά εκνευρισμένος με τους παίκτες του, καθώς βλέπει ότι δεν πατούν αρκετά περιοχή, παρόλο που έχουν καλή κυκλοφορία και φτάνουν σε θέση για σέντρα ή για τελική πάσα. Τελικά βρίσκεται μόνο ο Σαλπικίδης μέσα στην περιοχή και είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν η μπάλα σηκώνεται ψηλά, να νικήσει τον Νταμπίζα ή τους άλλους αμυντικούς της Λάρισας που είναι πιο ψηλοί από αυτόν. Το περίεργο βέβαια είναι ότι ενώ ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θέλει την νίκη, δεν βολεύεται με την ισοπαλία, ο μοναδικός από τους παίκτες που κάνουν προθέρμανση που είναι επιθετικογενής είναι ο Κλέιτον. Οι άλλοι δύο είπαμε είναι ο Μελίσης και ο Ντέιβιτ, και ενώ στον πάγκο υπάρχει και ο Μάτζιος και ο Πετρόπουλος που είναι σεντερφόρ, αλλά κανένας από αυτούς δεν έχει αρχίσει η προθέρμανση, δεν είναι προς το παρόν στις σκέψεις του Τεκάντε. Μάλιστα. Θα δούμε πάντως τι θέλει να κάνει ο Ολλανδός. Άνοιξε το κοντρόλ ο Καραγκούνης. Ιγκλέσιας. Βέμπερ. Φωτάκης. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που προθερμαίνονται. Μας έλεγε πριν ο Άγγελος Τόμπρος. Κλέιτον και Ντέιβιτ. Το πλάγιο που κερδίζει χάρη στο πείσμα του Στέλιος Γιαννακόπουλος. Φωτάκης. Χάνει. Χριστοδουλόπουλος. Θα ξεφύγει. Φάουλ, αυτό είναι φράγμα. Και ακόμα μια κάρτα. Ή όχι. Ναι, είναι η δεύτερη κάρτα στον Βέμπερ. Στον Ιγκλέσιας είναι. Στον Ιγκλέσιας είναι η κάρτα. Γρήγορα, γρήγορα, μέσα σε δύο λεπτά. Δύο κίτρινες κάρτες για την Λάρισα. Ισοπαλία και στις κάρτες. Πάλι αυτό που μας έλεγε πριν ο Άγγελος Τόμπρος, ο Σαλπικίδης μόνος του εκεί. Τις περισσότερες φορές χάνει τις μονομαχίες. Και τώρα φάουλα του Σπυρόπουλου που έχει ήδη κίτρινη κάρτα πάνω στον Γιαννακόπουλο. Γι' αυτό ακούτε και τις φωνές. Αντρέας Ρεβέτα, αυτό εκνευρίζει πολύ και τους ανθρώπους στον πάγκο της Λάρισας. Βέβαια, ζητούν κάρτα και ο Γιαννακόπουλος είναι εκνευρισμένος που έρχεται προς το μέρος μου. Ζητούν κάρτα και αυτό βέβαια το γεγονός ότι δεν την δίνει ο διαιτητής εξοργίζει και την εξέδρα. Ξανά εδώ βλέπετε το μαρκάρισμα του Σπυρόπουλου. Μπορείς να συνεχίσεις, Ανδρέας Ρεβέτα. Σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από την πλευρά της Λάρισας. Ο Ήλιτς θα μπει στην θέση του Φωτάκη, ο οποίος ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ο Σέρβος ποδοσφαιριστής. Του είπε και ο Ζωνίδης του βοηθού του να περιμένει. Να δούμε εδώ τον Ρουκάβινα που θέλει να βρει τον Σαλπικίδη, αλλά και πάλι είναι εκεί ο Νταμπίζας που απομακρύνει. Μάτος ψηλά, το πόδι φάουλ στον Πάρα. Πάνω από το επιτρεπτό όριο. Ήψωσε το πόδι του Βραζιλιάνου. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Για τη Λάρισα που δεν θέλει να χάσει ούτε δευτερόλεπτο. Offside έτσι κι αλλιώς είναι υψωμένη σημαία του βοηθού.
οι φωνές του Γιαννακόπουλου και η αντίδραση του πλήθους. Φυσικά δεν του αρέσει αυτό. Ξανά εδώ ο Γιαννακόπουλος, προερχόταν από πίσω, Ζουράφσκι ήταν πιο μπροστά. Αν υπάρχει offside είναι πάνω στον Πολωνό. Άγγελε, τώρα σηκώθηκε και ο Πετρόπουλος. Ναι, άρχισε προθέρμανση και ο Πετρόπουλος. Δεν ξέρω αν θα πει και σε κάποιον να βλέπω τον Κλέιτον να έρχεται προς τα δόντια. Βλέπει ο Βέμπερ εδώ, ευκαιρία για τη Λάρισα με τον Πάρα. Θα χάσει το κοντρόλ. Ο Σαρμιέντο, Γιαννακόπουλος, το γύρισμα. Εδώ. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα. Ίσως ο Γιαννακόπουλος θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Ο Παναθηναϊκός τώρα στην αντεπίθεση. Το παιχνίδι παίρνει εξαιρετικό ρυθμό. Ρουκάβινα στην περιοχή. Έχει χώρο για το σούτ, κόντρα στον Ταμπίζα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, γκολ από τον Bryce Moon στο 68. Σε αυτή την αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Βλέπετε οι έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Σέγκτεν Κάτε την ώρα που ο Γιώργος Καραγκούνης σφαδάζει το έδαφος, δείχνοντας ότι ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός. Τώρα πηγαίνουν προς το μέρος του ο Βίντρα και ο Χριστοδουλόπουλος, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν τον γκολ που δείτε πώς πετυχαίνει ο Bryce Moon, που από την κόντρα πάνω στα σώματα των παιχτών της Λάρισας του έρχεται ως μάνα εξ ουρανού η μπάλα στα πόδια και τη στέλνει στα δίχτυα από το σούτ του Ρουκάβινα. Εδώ πώς φτάνει η μπάλα στον Bryce Moon και από εκεί στα δίχτυα της εστίας του Τόμισλα Βράνη, στο 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 68. Ο Γκαλίνοβιτς πανηγυρίζει και έχει μπει το ειδικό όχημα που χρησιμοποιείται για φορείο για να μεταφέρει εκτός τον Γιώργο Καραγκούνη, που δείχνει να έχει χτυπήσει αρκετά σοβαρά. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι αντιδράσεις του. Και έτσι ακριβώς γίνεται, Άγγελε Τόπλε, δεν μπορεί να συνεχίσει ο γύρος Καραγκούνης. Όχι, ζήτησε ο γιατρός αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει καθόλου ο γύρος Καραγκούνης. Νομίζω είναι στο γόνατο ο τραυματισμός του. Βέβαια τώρα ο ίδιος σηκώνεται και προσπαθεί να πατήσει το πόδι του, αλλά ο γιατρός είχε πει ήδη στον Τενκάτε αλλαγή. Τώρα ο Καραγκούνης κατέβηκε από το φορείο και ζητάει να μπει, ενώ κουτσένει. Δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει. Ο Τενκάτε του ζητάει, αν δεν είναι απολύτως βέβαιος, να μην το ρισκάρει. Εδώ, σε αυτή την προσπάθεια με τον Ιγκλέσιας, Άγγελε, χτύπησε ο Καραγκούνης. Έκανε ένα τάκλιν αυτοθυσίας εκεί για να προωθήσει την μπάλα στο μάτος και να ξεκινήσει η αντεπίθεση από την οποία προήλθε τον γκολ. Ξαναμπαίνει πάντως, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Θυμίζω ότι στη Βαρκελόνη είχε παίξει μισό ημίχρονο με κομμένο χιαστό στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό για το Champions League στους 8. Είναι γνωστό και μη εξαιρετέως το πάθος του Γιώργου Καραγκούνη και το πώς ζει το ποδόσφαιρο. Καλύτερα να πούμε ότι ζει για το ποδόσφαιρο. Η Λάρισα πάντως, Ανδρέας Ρεβέτα, έκανε αυτή την αλλαγή. Ναι. Με τον Ήλιτς να παίρνει θέση. Ναι, στη θέση του Φωτάκη και τώρα ετοιμάζει και ο Παναθηναϊκός στον Κλέιτον. Ο Παναθηναϊκός που από το 68 προηγείται με 1-0 με σκόρερ τον Bryce Moon. Καραγκούνης. Ο Γιαννακόπουλος εκεί έρχεται και μαρκάρει για να κερδίσει την μπάλα. Ο Σπυρόπουλος εκεί παραλίγο να γίνει το λάθος. Καθώς πίεσε και ο Σπυρόπουλος, αναγκάζοντας τον Γιαννακόπουλο να γυρίσει προς τον Βράνιτς. Εκεί για ακόμη μια φορά καιροφυλακτούσε ο Σαλπικίδης. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Και ποια θα είναι, Άγγελε, η αλλαγή του Παναθηναϊκού? Ο Χριστοδουλόπουλος σηκώθηκε ήδη πινακίδα. Βγαίνει ο Χριστοδουλόπουλος, μπαίνει ο Κλέιτον. Να δούμε αν θα πάει ο Κλέιτον αριστερά εκεί που έπαιζε ο Χριστοδουλόπουλος ή αν θα υπάρξει κάποια εσωτερική αλλαγή. Όλα αυτά θα δούμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, πώς θα διαμορφωθεί πλέον η διάταξη του Παναθηναϊκού με την είσοδο του Βραζιλιάνου του Κλέιτον στη θέση του Χριστοδουλόπουλου. Ο Καραγκούνης πάντως που συνεχίζει απτόητος και παίρνει φάουλ από τον Ήλιτς. Ξανά εδώ η κούρσα του Καραγκούνη. Τον βρήκε ο Γέλισον έξω στο έδαφος. Αυτό είναι το γκολ μέχρι στιγμής που δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με σκόρα τον Bryce Moon.
Παναθηναϊκός χτύπησε στην αντεπίθεση την ώρα που η Λάρισα βρισκόταν στο προσκήνιο και άνοιξε αυτός το σκορ. Το τείχος τώρα που σχηματίζουν εκεί. Πάρα Ζουράφσκι, Σαρμιέντο και Ιγκλέσιας. Με τον Καραγκούνη και τον Μάτος να βρίσκονται κοντά στην μπάλα και τον Σαλμπικίδη. Καραγκούνης και Μάτος έχουν πολύ καλά πόδια, καλές εκτελέσεις. Και κάπως έτσι θα εκτελεστεί το φάουλ με απευθείας εκτέλεση. Ο Καραγκούνης προσπάθησε να απειλήσει. Το κέρδος στον Απλάγιο. Κλέιτον εκεί προσπάθησε χωρίς να κερδίσει κάτι καλό από αυτή την ενέργειά του. Ο Ανδρέας Ερεβέτα ζητά τον λόγο για τον έχει. Ναι, την αξία του Καραγκούνη ακόμη και στο σημερινό μάτς και τη συνεισφορά του στην επίτευξη του τέρματος σχολίασε πριν από λίγο συνεργάτες του Μαρίνος Ζουνίδης, λέγοντας ότι χαρακτηριστικά μόνο ο Γιώργος παίζει, μας παίζει μόνος του, δεν μπορούμε να του κάνουμε τίποτα. Δηλαδή αναγνωρίζει πάρα πολύ, ας πούμε, την αξία αυτού του παίχτη, του αντιπάλου. Η Λάρισα το προσπαθεί να ισοφαρίσει. Ο Βέμπερ που μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα, ο Σαρμιέντο δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Δεν έχει τελειώσει η φάση, Γιαννακόπουλο συνεχίζει. Θέλει να βρει το χώρο για να σουτάρει. Η μπάλα αυτός στον Ιγκλέσιας που κάνει τη χειρότερη των επιλογών που θα μπορούσε, με ένα σουτ πολύ πολύ ψηλά τα δοκάρια του Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ξανά εδώ πως Βέμπερ μπαίνει, γυρίζει για τον Σαρμιέντο που δεν μπορεί να πιάσει όπως θα ήθελε την κεφαλιά. Συνεχίζει ο Γιαννακόπουλος, Ιγκλέσιας και μπάλα πολλά μέτρα out. Σαρμιέντο, Βενετίδης, κερδίζει ο Μάτος, φάουλ από τον Στέλιο Βενετίδη και ακόμα μια κάρτα, έτσι φαίνεται, που θα βγει για τον Στέλιο Βενετίδη που έκανε το φάουλ πάνω στον Γκάμπριελ. Τρίτη κάρτα για την Λάρισα. Βενετίδης, Πάρα και Ιγκλέσιας έχουν δει τα ονόματά τους να σημειώνονται στο μπλοκάκι των τιμωρίων του Κύρκου. Ο Καραγκούνης στο φάουλ. Χαμηλά για τον Μάτος που θα θελήσει να σουτάρει. Κόντες ευνοούν τον Κλέιτον. Ξανά ο Μάτος έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Πού θα την πετάξει αυτή τα σκουπίδια. Στο 75 πηγαίνουμε. 15 λεπτά ακόμα. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Μούνα από το 68 στην απευθείας μετάδοση του Αλφα από το Αλκαζάρ. Ένα παιχνίδι που είναι προσφορά το ΠΑΠ. Να δούμε λίγο Ανδρέας Ερεβέτα τον Ρουκάβινα και αμέσως μετά έχει το λόγο. Η πάσα για τον Σαλπικίδη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στην περιοχή ο Σαλπικίδης, πάνω στον Ταμπίζα, κόρνερ. Ναι, Ανδρέας Ερεβέτα. Σε λίγο θα έχουμε τη δεύτερη αλλαγή τη Λάρισα στη θέση του Ιγκλέσιας. Θα μπει ο Τσίγκας, ένας πρώην πράσινος, που φορέσει την πράσινη φανέλα. Φουλ επίθεση από τον Μαρίνο Ζουλί. Δεν έχει και να χάσει την κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Όλα για όλα για την Λάρισα που επιζητά εν αγωνίως την πρώτη της νίκη στα play-off. Είστε χειρότεροι τον πρώτο της βαθμό μετά από τρεις ήττες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Σάρι Έγκη. Βίντρα. Σπυρόπουλος, Καραγκούνης. Κλέιτον. Ο Ιγκλέσιας θα τον μαρκάρει. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο Ιγκλέσιας γιατί έχει κίτρινη κάρτα. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να ανησυχεί, αφού θα αφήσει τη θέση του στον Τσίγκα που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και έρχεται δίπλα στον Ζουράφσκι. Και ποια θα είναι η απάντηση του Τενκάτε, Άγγελε? Θα περάσει ο Μελίσης σε λίγο στο παιχνίδι. Τώρα λέει ο Τενκάτε ποιος είναι ο παίκτης που θα βγει, αλλά υποθέτω ότι θα πάει δίπλα στον Μάτος. Ο Ρουκάβινα, μπάλα στο δοκάρι. Εξαιρετική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 76.
με τον Άντερου Κάβινα να βάζει πολύ ωραία το σώμα του, μια γλυκιά κεφαλιά. Πετάχτηκε ο Βράνης, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση του Άντερου Κάβινα, που έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι του Κροάτη τερματοφύλακα της Λάρισας. Μένει το 0-1. Ο Γκάμπριελ λοιπόν θα βγει για να πάρει θέση ο Μελίσης ξανά για ακόμα μια φορά, το στιγμιότυπο με την ευκαιρία του Παναθηναϊκού και το δοκάρι του Άντερου Κάβινα. Κλέιτον. Μάτος κρατάει και παίρνει φάουλ από τον Βέμπερ. Και είναι η ώρα του Μελίση. Ο Μάτος στον αγωνιστικό χώρο, πεσμένος. Κάποια στιγμή που ο Μάτος δεν έχει πρόβλημα, συνεχίζει. Η αλλαγή θα γίνει έτσι όπως είχε σχεδιαστεί από τον Τενκάτε, χωρίς απρόπτα. Μπαίνει ο Μελίσης, βγαίνει ο Δημήτρης Αλπικίδης. Πολλά χιλιόμετρα και σήμερα από τον Δημήτρη Αλπικίδη. Πολλές μάχες έδωσε, άλλες κέρδισε, άλλες έχασε. Σαριέγγι τώρα σημαδεύει τον Κλέιτον, ο Βραζιλιάνος με τον Βέμπερ. Καραγκούνης, βγαίνει ο Νταμπίζας, το λάθος από τον Ήλιτς. Κερδίζει πάλι ο Καραγκούνης. Μάτος. Σπυρόπουλος. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο Φακούντο Πάρα. Πλάγιο για τη Λάρισα. Στο 79 πηγαίνουμε. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δείχνει, με τα κόπο και βασάνου βέβαια, αυτή είναι η αλήθεια, να παίρνει αυτό που θέλει από το Αλκαζάρ. Γιανακόπουλος. Βέμπερ. Ήλιτς. Ζουράφσκι. Τσίγκας για τον Πάρα. Κερδίζει ο Μουν. Γκάμπριελ. Μάτος άνοιξε το κοντρόλ. Έρχεται ο Ήλιτς να τον κλείσει. Κράτησε την μπάλα ο Βραζιλιάνος και τροφοδότησε τον Γκάμπριελ. Καραγκούνης. Παίζεται λέει ο Κυρικός μπροστά στη φάση. Και τώρα θέλει ο Αράμπ να βγάλει τη Λάρισα στην αντεπίθεση. Περιμένει κάποια κίνηση να γίνει και την μπάλα θα την πάρει ο Τσίγκας. Περιμένει ο Γιανακόπουλος στα δεξιά με τον Σπυρόπουλο μπροστά του. Θα χάσει την μπάλα από τον Σπυρόπουλο και σταματάει και την προσπάθειά του, όντας πολύ κουρασμένος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Ανδρέα Σερβέτα. Κυριάκο Μαρίνο Σουζουνίδης βλέπει ότι προφανώς είναι ο Γιανακόπουλος η τρίτη αλλαγή και τελευταία. Φαίνεται πολύ κουρασμένος. Εντάξει, ο Γιανακόπουλος στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε, είχε τον πιο δύσκολο ρόλο και επίθεση και άμυνα. Βέμπερ, ο Ταμπίζας εκεί σε ρόλο 4. Κλέιτον. Κυνηγάει ο Ταμπίζας με φοβερό πάθος και κερδίζει ένα φάουλ για την Λάρισα και φυσικά κερδίζει και το χειροκρότημα των Λαρισαίων που βρίσκονται στις εξέδρες του Αλκαζάρ. Ο Βέμπερ πηγαίνει για την εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση του Γερμανού. Σαρμιέντο. Ζουράφσκι. Σαρμιέντο. Γιανακόπουλος στην περιοχή, πιάνει την κεφαλιά μπαλά. Λοιπόν, Ανδρέας Σερβέτας και Άγγελος Τόμπρος για τις τελευταίες κινήσεις από τους δύο πάγκους. Κυριάκος στη θέση του Γιανακόπουλου από τη Λάρισα.
Και ο Ντέιβιτ θα μπει σε λίγο. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει τη θέση πιο Τενκάτα, αλλά ήδη έχει βγάλει τη φόρμα του και ετοιμάζεται να μπει. Νωρίτερα ο Μελής πήγε τρίτο στο τέλος. Ο Γιανακόπουλου, Νταπίσας, μεγάλη ευκαιρία εφόσον δεν έχει τελειώσει γύρισμα μπαλά out. Βρέθηκε αφύλακτος και τελώς μόνος ο Νίκος Νταπίσας, που πιάνει χαρακτηριστικά το κεφάλι του για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε. Να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γκαλίνοβιτς. Δείτε εδώ πώς σηκώνεται μόνος του ο Νταμπίζας. Και η έκφραση του Κώστα Πιλαδάκη. Έκανε να πεταχθεί σε αλατήριο από το κάθισμά του, αλλά η εξέλιξη της φάσης τον κράτησε καθυλωμένο. Άγγελε, τελικά η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Το χαρτάκι που κρατάει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Ο Ντέιβιτ είναι αυτός που μπαίνει. Θα δούμε τώρα που σηκώνεται η φωτεινή επιγραφή ποιος είναι αυτός που θα βγει. Πάντως πήγα να πω νωρίτερα ότι ο Μελής τελικά δεν πήγε δίπλα στο Μάτος ως δεύτερος αμυντικός μέσος, αλλά ως τρίτος κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Σαριέκη και τον Βίτρα, αφήνοντας μόνο στην επίθεση πια τον Ρουκάβινα ο Τενκάτε. Μάλιστα, θέλει να διαφυλάξει ο σκόρι οφθαλμού αυτό το 0-1 που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής ο Χενκ Τενκάτε. Ενισχύει τα αμετόπιστεν, βάζοντας και τρίτο κεντρικό αμυντικό όπως μας είπε ο Άγγελος Τόμπρος. Από τη στιγμή βέβαια που και η Λάρισα έχει δύο επιθετικούς πλέον από την είσοδο του Τσίγκα. Ο Τσίγκας που πήρε θέση δίπλα στον Ζουράφσκι. 7 λεπτά ακόμα. Βέμπερ, Μαρκάριο, Καραγκούνης. Όπως ο Βράνιτς. Μάτος, Γκάμπριελ. Άγγελε, ο Γιώργος Καραγκούνης τελικά. Ναι, ναι, ο Καραγκούνης είναι αυτός που θα βγει. Ελπίζουμε όχι με την ίδια αντίδραση που είχε και στο παιχνίδι του Άκα με την Λάρισα που προκάλεσε έτσι και την αντίδραση στη συνέχεια του Τενκάτε. Μια και ήταν μια αλλαγή που είχε συμφωνηθεί από το ημίχρονο. Μάλιστα. Και ενώ το παιχνίδι δεν έχει κάτι πολύ δυνατό να προσφέρει αυτή τη στιγμή, παρακολουθούμε το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες και τις αντιδράσεις φυσικά του Τενκάτε. Ζουράφσκι. Σαρμιέντο. Για τον Βενετίδη. Κρατάει ο Βενετίδης. Σαρμιέντο. Συγκρούεται εκεί με τον Ήλιτς. Βέμπερ. Κυριάκος. Μπήκε στη θέση του Στέλιου Γιανακόπουλου. Βέμπερ για τον Ήλιτς. Ωραία για τον Κυριακό, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χάνεται καθώς βγήκε έγκαιρα ο Γκαλίνοβιτς, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει αυτό που παρακολουθήσατε, ως μη γενόμενο. Είναι υψωμένη και πάλι σημαία του βοηθού, για να δούμε. Εδώ ο Κυριάκος. Είναι offside. Σωστή υπόδειξη. Όρθιος ο Τενκάτε. Και τώρα Άγγελε γίνεται αλλαγή. Ναι, ναι, αφού περίμενα λίγο να δουν ότι ο Βίντρα είναι εντάξει. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πάει ο Γιώργος Καραγκούνης για να κερδίσει και χρόνο να δώσει το περιβραχιόνιο στον Λουκά Βίντρα. Τώρα του λέει ο Βίντρα να πάει στον Γκαλίνοβιτς. Φαντάζομαι ότι θα πάρει και κάποια κάρτα για αυτή την καθυστέρηση, αλλά ο σκοπός αγιάζεται αμέσως σε αυτή την περίπτωση. Τώρα τρέχει για να γλιτώσει την κάρτα ο Καραγκούνης και του τη χαρίζει, όπως φαίνεται ο Κύρκος. Φεύγει λοιπόν ο Γιώργος Καραγκούνης και μπαίνει ο Ντέιβιτ. Προκανίστηκαν εκεί και τα δευτερόλεπτα που είναι πολύτιμα για τον Παναθηναϊκό προκειμένου να κρατήσει το 0-1. Με το οποίο προηγείται από το 68 χάρη στον γκολ του Μπράις Μουν. Βέμπερ. Νταμπίζας. Τέσσερα λεπτά ακόμα για την Λάρισα, που εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να ισοφαρέσει. Ο Ήλιτς. Το γέμισμα ψωμένη και πάλι σημαία για τον Τσίγκα. Αυτός είναι ο Θανάσης ο Τσίγκας.
Ξανά εδώ η πάσα. Δεν φαίνεται να είναι offside. Υποδέχθηκε πάντως. Γκαλίνοβιτς. Ρουκάβινα εκεί. Σε έναν άχαρο ρόλο. Μόνος του στην επίθεση. Περισσότερο προσπαθεί να κρατήσει πίσω παίκτες της Λάρισας παρά να δημιουργήσει για τον Παναθηναϊκό. Κυριάκος με τη μία για τον Σαρμιέντο. Κρατάει ο Κλέιδον. Όπως ο Σαρίγκη. Νταμπίζας με Ρουκάβινα. Κερδίζει ο Νταμπίζας. Υπάρχει και φάουλ από τον Ρουκάβινα. Αυτό είναι το φάουλ, αυτή είναι η παράβαση για τον Κροάτη. Για τον Βενετίδη τώρα. Ο Τσίγκας δεν μπορεί. Ο Ζουράφσκι θέλει να βρει τον Κυριάκο. Απομακρύνει ο Σπυρόπουλος. Βέμπερ επιμένει η Λάρισα. Ο Φακούντο Πάρα απομακρύνει ο Μελίσης. Η πάσα του Ήλιτς δεν έχει κανένα αποδέκτη. Μπλοκάρει ο Γκαλίνοβιτς. Στο 88 έχουμε φτάσει. ΑΕΛ Παναθηναϊκός 0-1. Στην απευθείας μετάδοση του Αλφα από το Αλκαζάρ. Ένα παιχνίδι που είναι προσφορά του ΟΠΑΠ. Μάτος. Ήλιτς μονομαχή με τον Μουν. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Αράμπ. Σαρμιέντο. Βέμπερ. Πίσω στον Ταμπίζα. Που θέλει να ανιβάσει τη Λάρισα. Τροφοδοτεί τον Ζουράφσκι. Ήλιτς με τη μία για τον Βενετίδη από τα αριστερά. Το 1-2 του Βενετίδη με τον Τσίγκα. Διώχνει ο Βιντρά σε πλάγιο. Ο Κλέιτον. Ξανά ο Ήλιτς. Βενετίδης με την Λάρισα. Να πει στο μισό γήπεδο τον Παναθηναϊκό που έχει οπισθοχωρήσει τα τελευταία λεπτά. Βέμπερ. Πάνω στο Σαριέγγι. Που απομακρύνει. Νταμπίζας. Σαρμιέντο. Φάουλ από τον Μάτος. Άφησε σωστά ο Κύρκος να εξελιχθεί το παιχνίδι και έπαιξε το πλεονέκτημα. 4 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Πάρα. Σαρμιέντο περνάει. Το Σπυρόπουλο. Βέμπερ. Πίσω στον Αράμπ. Βενετίδης. Συνεχίζει την πολιορκία της Λάρισας που θέλει να ισοφαρίσει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ήλιτς που προσπαθεί να βρει χώρο για να σουτάρει. Πάνω στον Μάτος ήταν το σουτ που επιχείρησε ο Σέρβος. Και ξανά ο Μάτος για τον Γκάμπριελ. Ρουκάβινα. Μάτος. Τώρα σηκώθηκε ο Φωτεινός Πίνακας με τις καθυστερήσεις. 4 λεπτά που σας είπαμε. Σαρμιέντο για τον Κυριάκο. Τρέχει ο Σαριέγγι. Κυριάκος δεν θα κρατήσει την μπάλα εντός των ορίων του γηπέδου. Τελειώνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Λάρισας. Όρθιος ο Ζουνίδης. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες του προς τους ποδοσφαιριστές του προκειμένου να έρθει το γκολ για την Λάρισα και ο πρώτος βαθμός σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα στα play-off της Super League. Το λάθος που έγινε παραλίγο εκεί ο Ρουκάβινα, ο Νταμπίζας. Ήταν ο Ντέιβι τελικά που τροφοδότησε τον Ρουκάβινα. Πολύ κοντά στο 2-0 ο Παναθηναϊκός με τον Άντι Ρουκάβινα.
Ξανά ο Παναθηναϊκός, που φώναξε και για πέναλτι στην προηγούμενη φάση μετά την απόκριση του Βράνης και το μαρκάρισμα του Νταμπίζα πάνω στον Ρουκάβινα. Κλέιτον. Μάτος. Μουν Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος για τον συμπατριώτη τον Κλέιτον. Στροφογυρίζει αυτός έξω από την περιοχή. Βρίσκει τώρα τον Σπυρόπουλο που ανεβαίνει. Τον κυνηγάει ο Κυριάκος. Μπαίνει ο Σπυρόπουλος στην περιοχή. Κόβει ο Βέμπερ. Τρέχει ο Πάρα. Ο Ντέιβιτ πολύ ωρεξάτος. Ήταν και ο παίχτης που έδωσε πριν την κεφαλιά πάσα στον Ρουκάβινα, που δείτε πως μπήκε εδώ στην περιοχή. Η πρώτη του προσπάθεια στη συνέχεια εδώ βρέθηκε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Νταμπίζα. Το σύνθημα του Μαρίνου Ζουνίδη, Ανδρέα. Μπροστά. Όλοι μπροστά. Δεν ξέρω αν θα δούμε και το Βράνιτς. Και ό,τι βγει. Εδώ. Να ξαναδούμε. Εδώ ίσως να ξαναδούμε τη φάση. Ο Ρουκάβινα. Νταμπίζας, φαίνεται το δεξί πόδι του Κροάτη να μείνει καθυλωμένο στο έδαφος από τον, από την παρέμβαση του Νταμπίζα. Εδώ ίσως να υπήρχε και πέναλτι που δεν δόθηκε. Η ουσία είναι πάντως ότι παραμένει το 0-1 και θέλουμε λιγότερο από λεπτό για να τελειώσει το μάτς. David παλεύει με τον Ήλιτς. Κέρδισαν τις Λάρισσας. Η πάσα του Τσίγκα για τον Ζουράφσκι. Με τον Σαριέγκη ο Πολωνός. Το γύρισμα εκεί που κινείται ο Κυριάκος. Ελέγχει και διώχνει ο Σπυρόπουλος. Πάνω στον Βέμπερ. Ίσως η τελευταία επίθεση για τους γηπεδούχους. Σημαδεύει τον Μουν που κάνει λάθος όμως. Ζουράφσκι που κέρδισαν απάντεχα την μπάλα. Πάλι δεν μπορεί η Λάρισα να κάνει κάτι με αξιώσεις. Διώχνει ο Μελίσσης. Σαρμιέντο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Διώχνει και πάλι ο Μελίσσης. Κρατάει ο Κλέιτον. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Κύρκο. Λάρισα Παναθηναϊκός 0-1. Ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να υλοποιήσει τον αντικειμενικό του στόχο, που δεν ήταν άλλος από την νίκη που τον κρατάει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των play-off. Περιμένοντας τώρα ο Παναθηναϊκός κάποιο στραβοπάτημα της ΑΕΚ, που παίζει σε λίγα λεπτά με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.